Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με ευγνωμοσύνη και σήμερα είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει να προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε το απαραίτητο και το αναγκαίο για κάθε χριστιανό, σε κάθε τόπο, σε κάθε χρόνο, σε κάθε φυλή, σε κάθε έθνο, σε κάθε δόγμα, το απαραίτητο του να έχει ο κάθε χριστιανός την εμπειρία της Πεντηκοστής, δηλαδή την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι τρόπος ζωής, δεν είναι μόνο μία εμπειρία κάποιας στιγμής, αλλά πραγματικά ξεκινάει μία εμπειρία κάποιας στιγμής και στη συνέχεια γίνεται τρόπος ζωής, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ότι στους ετούντας, σε αυτούς που ζητάνε, σε αυτούς που θέλουν, σε αυτούς που πιστεύουν και σε αυτούς που πειθαρχούν στο Λόγο του Θεού, ο Χριστός με τα βεβαιότητος αποστέλει την επαγγελία του Πατρός, δηλαδή την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, καθώς είναι γεγραμμένο ότι Αυτός θα σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Αλλά δεν τελειώνει, αρχίζει εκεί με την εμπειρία της Πεντηκοστής η χαρισματική ζωή όλων των χριστιανών που είναι απαραίτητο να την έχουν, καθώς μας βεβαιώνει και στη συνέχεια ο Λόγος του Θεού, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Αυτή την εκπομπή την παρουσιάζουν ο αγαπητός Κώστας Δρακιώτης και ο αγαπητός Χάρης Ασβεστάς και εγώ με τη χάρη του Χριστού. Δώσαμε στις προηγούμενες μας εκπομπές, απαντήσαμε σε συγκεκριμένα ερωτήματα και θα συνεχίσουμε, όπως είναι τι είναι τα ερωτήματα που απαντήθηκαν, είναι τι είναι Πεντηκοστή, γιατί ο Θεός εξέλεξε την Πεντηκοστή για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, την εορτή δηλαδή των Ισραηλιτών για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος, προφητείες της Πεντηκοστής, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες, όσο και στην Καινή Διαθήκη από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και στη συνέχεια, μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων και από το Λόγο του Θεού, προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή, να διακρίνουμε τις επεμβάσεις του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, τις ενέργειες του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να συστήσουμε ανεπιφύλακτα, μάλλον να διακρίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού που μας συστήνει ανεπιφύλακτα το απαραίτητο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ πρέπει μια φορά ακόμη να διευκρινίσουμε τον διαχωρισμό. Άλλο ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που είναι το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος και άλλο οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου, οι ενέργειες του παράκλητου στη ζωή του χριστιανού, στην οικογένεια του χριστιανού αλλά και στην εκκλησιαστική ζωή του χριστιανού. Σήμερα θα συνεχίσουμε μέσα από τις πράξεις, από το ΙΓΑ κεφάλαιο, όπου βλέπουμε μια καινούργια εκκλησία, μόλις την έχει δημιουργήσει ο Ιησούς Χριστός, διαβάζω, «Ήσαν δε εν Αντιοχία, εν τη υπαρχούση εκκλησία, προφήτε την έσκαι διδάσκαλοι, ο Βαρνάβας και Σιμεών, ο καλούμενος Νίγερ, ο Λούκιος ο Κυριναίος, Μαναΐνος εν αναστραφής μετά του Ηρώδου, του Τετράρχου και ο Παύλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριον και ενίστευον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβαν και τον Σαύλον δια το έργον εις το οποίον προσεκάλεσε αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς, απέστειλαν». Είναι η στιγμή που ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει στον Απόστολο Παύλο αφού τον επισκέφθηκε, διαβάζω μάλιστα από τις πράξεις των Αποστόλων, την ομολογία του Αποστόλου Παύλου για το πώς τον επισκέφθηκε ο Κύριος. Διαβάζω στο κεφάλαιο ΚΓ 23 και 10 εδάφιο, «Και είπον εγώ όταν με επισκέφθηκε ο Κύριος», λέει ο Απόστολος Παύλος, «τι να κάμω, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε προς εμέ, «Σηκωθείς, είπαγε εις Δαμασκόν, εκεί θα συλλαλυθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάνεις». Άρα λοιπόν ο Θεός του περιέγραψε, όπως του υποσχέθηκε με τα πάση βεβαιότητας μέσα από το Λόγο του Θεού, όλα τα οποία επρόκειτο να κάνει και όσα ακόμη επρόκειτο να πάθει, αφού στα 3 χρόνια περίπου που έμεινε στη Δαμασκό
του εδίδαξε δια πνεύματος Αγίου Ιησούς Χριστός το Ευαγγέλιο, ώστε με τα βεβαιότητος ο Απόστολος Παύλος λέει είναι, να λέει ότι το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, δεν μου το εδίδαξε και δεν μου το φανέρωσε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ομολογώντας ότι εκεί τα 3 χρόνια και όχι μόνο, αλλά αρχής γενωμένης από τα 3 χρόνια στη Δαμασκό, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός του δίδαξε δια Πνεύματος Αγίου και το Ευαγγέλιο και το Λόγο του Θεού, αλλά και του αποκάλυψε και φανέρωσε ως επρόκειτο να κάνει και να πάθει στη ζωή του, στο υπόλοιπο της ζωής του. Και όλα αυτά δια Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα στην εκκλησία εκεί της Αντιοχίας η γραφή τελειώνει, το κεφάλαιο γάμα τελειώνει λέγοντας στο 52 εδάφιο «Και οι μαθητέ επληρούντο χαράς και Πνεύματος Αγίου», που είναι το απαραίτητο για τους μαθητάς του Χριστού, να πληρούνται χαράς και Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό με το οποίο ο Θεός εργάζεται για να εκλέγει και να αποστέλει. Ξαναδιαβάζω το εδάφιο 2 από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. «Είπε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε σε μένα», στο Πνεύμα το Άγιο δηλαδή, «τον Βαρνάβα και τον Παύλο, δια το έργον εις το οποίο προσεκάλεσε αυτούς». Ο Θεός λοιπόν δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, δια Πνεύματος Αγίου προσκαλεί εργάτες, γίνονται διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου, τους διδάσκει και το Λόγο του Θεού, αλλά και όσα πρόκειται να συμβούν, τους αποκαλύπτει και τους αποστέλει. Θα ήθελα απλά να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε, ότι το κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όπως τουλάχιστον εκφράζεται στην Αντιόχεια, είναι ότι απαρτίζεται από προφήτες και διδασκάλους. Υπάρχει έντονο δηλαδή το χαρισματικό, άγιο πνευματικό στοιχείο, υπάρχουν οι διακονίες που δίνει ο Χριστός και τα χαρίσματα τα οποία δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπουμε ότι κάνει ιδιαίτερη μνήμα στο Ιώτα Γάμα, κεφάλαιο Λόγος του Θεού, ότι υπάρχουν προφήτες και διδάσκαλοι. Σαν να λέει ότι αυτές οι δύο διακονίες είναι απαραίτητες και για την πρόοδο της Εκκλησίας, όσον αφορά όχι μόνο το αριθμητικό κομμάτι, την αύξηση, αλλά και την ποιότητα, την επίγνωση των πιστών. Διότι οι προφήτες είναι αυτοί τους οποίους ο Κύριος χρησιμοποιεί για να αναγγέλει τα μέλλοντα και να κατευθύνεται η Εκκλησία. Τους δε διδασκάλους τους χρησιμοποιεί ακριβώς για να μαθαίνουν οι πιστοί αφενός τον Λόγο του Θεού, αφετέρου και το πώς πλησιάζεται ο Θεός. Δηλαδή είναι αυτοί που τους διδάσκουν την πνευματική ζωή, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοιχία και πνευματικής ζωής και χαρισματικής ζωής, για να μπορέσει ο χριστιανός να είναι ισορροπημένος. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν προφήτες και διδάσκαλοι. Το μνημονεύει αυτό ο Λόγος του Θεού και είναι σημαντικό σε μια εκκλησία να υπάρχουν προφήτες και διδάσκαλοι. Αν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο πυλώνες, τότε κάτι λείπει. Είπες κάτι που καλό είναι να το τονίσουμε λίγο, αγαπητέ Κώστα. Χαρισματική και πνευματική ζωή. Πράγματι είναι δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις και δύο τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να είναι χαρισματούχος, να τον έχει χαριτώσει ο Θεός με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου ή και με διακονίες ακόμη, αλλά να μην ζει πνευματική ζωή. Αλλά μπορεί και κάποιος να έχει πνευματική ζωή, να ζει πνευματική ζωή, αλλά να μην τον έχει χαριτώσει ο Θεός ακόμη τουλάχιστον με διακονίες και με διακονίες του Χριστού και χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Παρένθεση, τις διακονίες του ο Χριστός τις δίνει για τον καταρτισμό των Αγίων, ενώ τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου δίδονται για την οικοδομή των Αγίων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό και η χαρισματική ζωή στον άνθρωπο του Θεού, αλλά και η πνευματική ζωή. Η χαρισματική ζωή σαν χαρακτηριστικά έχει τις διακονίες και τα χαρίσματα που ο Χριστός και ο Παράκλητος δίνουν στον άνθρωπο, όπως είπαμε, για καταρτισμό και για οικοδομή. Η πνευματική ζωή όμως είναι η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό, η προσωπική σχέση στην παρουσία του Θεού που χαρακτηρίζεται από προσευχές, από νηστείες, με βασικό χαρακτηριστικό την ταπείνωση στην παρουσία του Θεού, την εξήτηση του Θεού στην προσωπική ζωή. Θα μου επιτρέψετε απλώς να συμπληρώσω σε αυτά που είπατε και στα οποία συμφωνώ απόλυτα, ότι θα έλεγα ότι η πνευματική ζωή
δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μίμηση του χαρακτήρα του Κυρίου. Δεν είναι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η μίμηση του χαρακτήρα του Κυρίου και η μίμηση των αδελφών μας μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως ο Απόστολος Παύλος λέει, «Συμιμητέ μου γίνεστε, ή αλλού μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Mm. Πράγματι λοιπόν το πλησίασμα, αλλά η πνευματική ζωή έχει άμεση σχέση με την προσωπικότητα του ανθρώπου και την προσωπική σχέση του ανθρώπου, που όμως επεκτείνεται αν πολλοί άνθρωποι έχουν μια ζεστή, θερμή πνευματική ζωή και ενωθούν, τότε αποτελούν μια εκκλησία που είναι πράγματι πνευματική εκκλησία, όπου ο Θεός εργάζεται με δύναμη. Χωρίς και εγώ να θέλω να καταχραστώ το χρόνο μας, σε αυτό το σημείο θα ήθελα λίγο να μείνω, στον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχει αρμονικά το Πνεύμα του Θεού και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ο προδιατεθειμένος να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, υπηρετών και νηστεύων. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν πασχίζει πρώτα απ' όλα να πετύχει την αρμονική συνύπαρξη των μελών του σώματος του Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Συγχρόνως όμως πασχίζει έτσι ώστε να εξασφαλίσει την αρμονική συνύπαρξη του προσωπικού, του εγώ, του ανθρώπου σαν οντότητα με τον Κύριό του το Θεό. Η αρμονική αυτή συνεργασία φέρνει αυτού του είδους τα αποτελέσματα. Εμπιστεύεται ο Θεός διακονίες και χαρίσματα στους υπηρέτες του, στους αφιερωμένους ανθρώπους του, προσδιορίζει τη ζωή τους, το περιεχόμενό τους, τις σχέσεις τους, αλλά με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και η πρόοδος του έργου του Θεού. Προσδιορίζει λοιπόν ο Θεός με σαφήνεια και ακρίβεια αυτούς τους συνεργάτες που επιλέγει προκειμένου να κάνει το έργο του. Αυτό το πράγμα για να γίνει χρειάζεται πλήρη αρμονική συνύπαρξη του εγώ μου, του χαρακτήρα μου και της οντότητάς μου με τον πνευματικό άνθρωπο, με τον Πνεύμα του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Άρα λοιπόν σαν συμπέρασμα σε αυτό, ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, αυτοί είναι πραγματικά παιδιά του Θεού. Διοικούνται επί προσωπικού επίπεδου και εκκλησιαστικού επίπεδου. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και το πλησίασμα του ανθρώπου προς το Θεό, που δεν μπορεί να γίνει παρά με νηστείες, με προσευχές, με εξήτηση πάσης φύσεως και πάσης μορφής. Να συνεχίσουμε όμως στο ΙΕ κεφάλαιο, όπου λαμβάνει χώρα μέσα... Θα ήθελα να σας διακόψω, αν μου επιτρέπετε, βέβαια, πριν φτάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω, στο ίδιο, στο ΙΓ, είναι η επίσκεψη του Παύλου στην Κύπρο. Mm-hmm. Βλέπουμε την προσπάθεια που κάνει ο Θεός, δια του Αποστόλου Παύλου, να ευαγγελίσει την Ίσο. Μην ξεχνάμε ότι, μάλιστα, η Κύπρος είναι η γενέτειρα του Αποστόλου Βαρνάβα. Επισκέφτηκαν λοιπόν με τον Απόστολο Παύλο ο Βαρνάβας στην Κύπρο και διαβάζω από το 7, από το 6 εδάφιο, και αφού διήλθον την Ίσον μέχρι της Πάφου έβρον την αμάγων ψευδοπροφήτη Ιουδαίων ονομαζόμενον Βάρη Ιησούν, ως της ήτο μετά του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου ανδρός συνετού. Αυτός λοιπόν ήταν ένας αυλικός του διοικητή, του Ρωμαίου διοικητή, ενός ανθρώπου δίκαιου και ευσεβούς, όπου ευαγγελίζεται από τον Παύλο. Και αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Βαρή Ιησούς, ανθίστατο λέει στο 80 εδάφιο, ζητών να αποτρέψει τον ανθίπατο από τις πίστεως. Βλέπουμε από τη μία το έργο του Θεού, βλέπουμε και από την άλλη το έργο του διαβόλου. Ανθίστατο ο Βαρή Ιησούς σε ποιον? Στον Παύλο, στα λόγια του, στο Πνεύμα το Άγιο και στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και μας λέει στο 9 εδάφιο, πλην ο Σαύλος ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίστασης αυτών, είπε ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, δεν θέλεις πάυση να διαστρέφων τας ευθείας οδός του Κυρίου, και τον επάταξε με αορασία έως καιρού. Βλέπουμε λοιπόν αυτόν ο οποίος επιχειρεί να αντισταθεί στη διδασκαλία του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου, έχει αντιμέτωπο τον Θεό. Δεν είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν την άποψή τους, αντιμάχονται, αντιλογούν και κάποιος εκ των δύο ή και οι δύο βγάζουν τα δικά του συμπεράσματα. Απλά εδώ υπάρχει σαφώς η μάχη ανάμεσα στο Θείο
στον πνευματικό κόσμο του Θεού και στον πνευματικό κόσμο του διαβόλου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή του ανθρώπου του Θεού που θέλει να αρέσει το Θεό και να κάνει το έργο του Κυρίου. Η μάχη του δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά εναντίον στας δυνάμεις του κοσμοκράτορας του αιώνος του. Και αυτή η μάχη δίδεται δια Πνεύματος Αγίου. Και βέβαια το αποτέλεσμα, πολύ καλά έκανες αγαπητέ Χάρη και, το, και επανήλθες σε αυτό το κεφάλαιο. Το αποτέλεσμα είναι στο 9 εδάφιο, που λέει η γραφή, μάλλον συγγνώμη, στο 12 εδάφιο. Τότε ειδών ο Ανθίπατος το γεγονός επίστευσε εκπλητόμενος στην διδαχή του Κυρίου. Το αποτέλεσμα αυτής της μάχης είναι να κερδίζει ο Χριστός ψυχές για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή με επιχειρήματα του Παύλου, αντίθετα με τα επιχειρήματα του Ελίμα του Μάγου, τα αποτελέσματα δεν θα υπήρχαν. Με την επέμβαση του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, τα αποτελέσματα ήταν ορατά, πίστεψε ο άνθρωπος και δημιουργήθηκε στην Κύπρο εκεί η Εκκλησία με τη χάρη του Χριστού μας. Ίσως θα έπρεπε να επισημάνουμε επιπλέον εδώ, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, ότι εδώ είναι και η πρώτη φορά όπου επισημοποιείται, σφραγίζεται με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο η αποστολή του Αποστόλου Παύλου, η διακονία του ως Αποστόλου, γιατί ο καθένας μπορεί να λέει ότι είναι Απόστολος. Δεν είναι Απόστολος κάποιος ο οποίος έχει χάρισμα λόγου. Έτσι. Απόστολος είναι εκείνος τον οποίο ο Θεός κάνει Απόστολο, δίνοντας του βεβαίως λόγο και εξουσία, και τα σημεία των Αποστόλων ενεργούνται δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε. Απόστολος δεν είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται ότι κάπου τον αποστέλει κάπου ο Κύριος. Απόστολος, γιατί μπορεί όλοι, άλλο πράγμα ιεραπόστολος και άλλο πράγμα Απόστολος. Πολύ άλλο πράγμα να έχω την πρόθεση να πάω να ευαγγελίσω και ο Θεός να με οδηγεί να το κάνω αυτό, και άλλο πράγμα να είμαι Απόστολος. Ο Απόστολος έχει τον Θεό να συμμαρτυρεί με θαυμάσια. Βεβαίως υπάρχει ο Απόστολος τον οποίο αποστέλει το Πνεύμα το Άγιο, και όπως είπες καλά υπάρχουν και οι Απόστολοι των Εκκλησιών, οι Ιεραπόστολοι, τους οποίους αποστέλουν οι Εκκλησίες. Και οι οποίοι οι Ιεραπόστολοι τους σέβεται ο Θεός και μάλιστα λέει, είναι, πώς το λέει στη Γραφή, τέλος πάντων είναι το καμάρι της Εκκλησίας. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι, η δόξα του Χριστού. Το είπα απλά αυτό, αγαπητέ Γιώργο, για να διαχωριστεί η διακονία, δηλαδή άλλο πράγμα. Ναι, και εκεί που το λέει, κάπου το λέει ότι τα σημεία του Αποστολού ενεργήθησαν μεταξύ σας με υπομονή. Λέει στο 1027, Β Κορινθίους ΙΒ, μιλάει ποια είναι τα σημεία του Αποστόλου, του Αποστόλου ως διακονία. Αμήν. Τα σημεία του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Αμήν. Άλλο λοιπόν είναι ο Απόστολος απεσταλμένος από το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, και άλλο οι Ιεραπόστολοι που η Εκκλησία αποστέλει, και βεβαίως είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το έργο του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν να διαχωρίσουμε τους Αποστόλους που είναι διακονία του Χριστού και ενεργούνται τα σημεία και τα τεράστια και τα μεγαλεία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου στη ζωή τους, με αποτέλεσμα τη σωτηρία των ανθρώπων και τη δημιουργία εκκλησιών. Μάλιστα. Εδώ δηλαδή αποδεικνύεται ότι πραγματικά η προφητεία, γιατί εδώ στο δεύτερο εδάφιο έχει γίνει μια προφητεία ενώπιον της Εκκλησίας. Αμή. Έτσι δεν είναι? Αμή. Δηλαδή διαχωρίζονται δύο άνθρωποι, γιατί το Πνεύμα του Άγιο το λέει μέσα από τα χαρίσματα. Βέβαια. Από πού αποδεικνύεται αν ένα μήνυμα προφητικό είναι αλήθες ή όχι? Από το αποτέλεσμά του. Το έργο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αμέσως στην επόμενη αποστολή, στην πρώτη, εφάνει ακριβώς η αλήθεια των λεγόμενων. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Μάλιστα, για να ολοκληρώσω, το βρήκα, διαβάζω από την επιστολή προς Κορινθίους τη Δευτέρα, το κεφάλαιο Ήτα, διαβάζω από το 23 εδάφιο. Όσο μεν περί τίτου, είναι κοινωνός εμού και εις εσάς συνεργός, όσο δε περί των αδελφών ημών είναι Απόστολοι των Εκκλησιών, δόξα του Χριστού. Άλλο λοιπόν οι Απόστολοι των Εκκλησιών και άλλο ο Απόστολος, οι Απόστολοι του Πνεύματος του Αγίου, που είναι διακονία του Χριστού. Αμήν, αδερφέ Κώστα, πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε. Θέλεις κάτι, Χάρη? Όχι. Μπορούμε να συνεχίσουμε το ΙΕ κεφάλαιο, που ήταν η πρώτη σύνοδος
που καταγράφεται μάλιστα και στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου υπήρχε μια σοβαρή διαφωνία μεταξύ στην Εκκλησία της Αντιοχίας, μεταξύ των αδελφών, και διαβάζω από το ΙΕ κεφάλαιο, και την εσκατελθόντες από της Ιουδαίας, δηλαδή από τα Ιεροσόλυμα, αδελφοί παλιοί, γνωστοί, εδίδασκαν όμως τους αδελφούς στην Αντιόχεια ότι αν δεν περιτέμνεστε κατά το έθος του Μωυσέως, δεν δύναστε να σωθείτε. Γενωμένης λοιπόν αντιστάσεως και συζητήσεως ου κολύγης υπό του Παύλου και του Βαρνάβα, προς αυτούς ενέκριναν να αναβεί ο Παύλος και ο Βαρνάβας και την εσάλληξη αυτών προς τους Αποστόλους και Πρεσβυτέρους της Ιερουσαλήμ περί του ζητήματος τούτου. Άρα λοιπόν εμφανίζεται ήδη μία μεγάλη διαφωνία στους κόλπους της Εκκλησίας. Αυτό έγινε περίπου το 50 μετά Χριστό, δηλαδή περίπου 20-17 χρόνια μετά την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Υπήρξε λοιπόν μια πρώτη διαφωνία μεταξύ των αδελφών, που είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στην Εκκλησία και ανάμεσα στους αδελφούς, αλλά πρέπει αυτές οι απόψεις να διευκρινίζονται από το Λόγο του Θεού, αλλά και όχι μόνο, και από την οδηγία και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί πρέπει στην Εκκλησία να υπάρχει το ίδιο φρόνημα, η ίδια γνώμη, να είναι ομόφρονες, ομόψυχοι και αν είναι δυνατόν και ισόψυχοι. Γιατί πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία του Χριστού η ενότητα της πίστεως, από τη μια μεριά της διδασκαλίας, δηλαδή στο τι πιστεύουμε, και από την άλλη μεριά να υπάρχει και η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, του φρονήματος δηλαδή, του Χριστού και της λειτουργίας και της νοοτροπίας. Αυτό που χαρακτηρίζει μια εκκλησία είναι η ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού πρώτον, δεύτερον είναι η νοοτροπία της εκκλησίας που έχει, και τρίτον, μάλλον δεύτερον να πούμε, είναι η λειτουργία της εκκλησίας, η πρακτική της εκκλησίας, και τρίτον είναι η νοοτροπία των πιστών μέσα στην εκκλησία. Αυτά προσδιορίζουν την αληθινή εκκλησία ενώπιον του Χριστού, αρκεί να είναι στηριγμένα επάνω στο Λόγο του Θεού. Στην πρώτη λοιπόν αυτή διαφωνία, αφού μαζεύτηκε η Εκκλησία, οι Απόστολοι, οι Πρεσβύτεροι στα Ιεροσόλυμα, συζήτησαν, να μην πάμε σε λεπτομέρεια, να φτάσουμε όμως κατευθείαν στο συμπέρασμα. Διαβάζω λοιπόν στο 28 εδάφιο, σε αυτό το κεφάλαιο, στο ΙΕ κεφάλαιο, «Διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις ημάς, να μην επιβάλλομεν εις ημάς μηδέν πλειότερον βάρος, εκτός των αναγκαίων τούτων, να απέχετε λοιπόν από ειδωλωθήτων και αίματος και πνιχτού και πορνείας, από τον οποίο φυλάτοντες εαυτούς θέλετε πράξη καλός». Το συμπέρασμα λοιπόν βγήκε της αληθείας που ήρθε και σε εμάς, να μην επιβάλλουμε περισσότερα βάρη, να μην επιβάλλει η Εκκλησία του Χριστού περισσότερα βάρη, ιδιαίτερα στους εθνικούς, περί περιτομής κλπ. Αλλά πώς πάρθηκε το αποτέλεσμα? Εφάνη εύλογον εις ημάς, δηλαδή το διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, το διερευνήσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά δεν φτάνει αυτό. Εκείνο που χρειάζεται για την επικύρωση της αλήθειας είναι η συμφωνία του Πνεύματος του Αγίου, που λαμβάνει χώρα βεβαίως με τα χαρίσματα, με τις ενέργειες και με οποιοδήποτε τρόπο ο Θεός χρησιμοποιεί τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, για την επιβεβαίωση της αληθείας. Όπως είπες προηγούμενα, για την επιβεβαίωση της αποστολής του Παύλου ενήργησε το Πνεύμα το Άγιο με θαυμάσια. Για την επιβεβαίωση της διδασκαλίας και πάλι ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε για να είναι κάτι ασφαλές και βέβαιον μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά: να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των αδελφών μέσα από το Λόγο του Θεού και επιβεβαίωσης των όσων λένε από το Πνεύμα του Άγιο. Αλλιώς κινδυνεύει η Εκκλησία, αν δηλαδή μείνει μόνο στο Λόγο του Θεού, να γίνει μια θεωρητική Εκκλησία, μια ψυχρή, μια τυπική Εκκλησία, αν δεν έρθει η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου να της δώσει δύναμη. Αν πάλι μείνει μόνο στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, κινδυνεύει η Εκκλησία να γίνει φανατική, γιατί δεν στηρίζεται στο Λόγο του Θεού και στην οδηγία, και στηρίζεται μόνο στις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν και στην εκκλησιαστική μας ζωή,
αλλά και στην προσωπική μας και την οικογενειακή μας ζωή, είναι ο Λόγος του Θεού και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για την επιβεβαίωση της αληθινά χριστιανικής και πνευματικής ζωής μας στην παρουσία του Θεού. Θέλει κάποιος να προσθέσει? Όχι, εγώ δεν θέλω να προσθέσω. Στο γιώτα έψιλον απλά λέει ότι στο 8 εδάφιο ότι ο καρδιογνώσης Θεός, λέει ο Πέτρος, έδωκε εις αυτούς, στα έθνη εννοεί, μαρτυρίαν, χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, καθώς και εις εμάς. Και δεν έκαμε ουδεμίαν διάκριση μεταξύ ημών και αυτών, καθαρίζας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Απλά εδώ βλέπουμε ότι ο Πέτρος επιχειρηματολογεί ότι δεν πρέπει να τους προσθεθεί περαιτέρω βάρος από τη στιγμή που ο Θεός επέλεξε να τους σώσει δίδοντάς τους σφραγίδα το Πνεύμα το Άγιο. Και λέγοντας καθώς και εις εμάς, στην πραγματικότητα ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός εξίσωσε τα έθνη με εμάς χαρίζοντάς τους την ίδια πείρα. Πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πώς αποδεικνύεται η αλήθεια της σωτηρίας των εθνών, γιατί τους έδωσε το Πνεύμα το ακριβώς, Άγιο. Είναι η επιβεβαίωση της αληθείας. Είναι αυτό που κάνει ο Θεός για να βεβαιώσει τους ανθρώπους ότι αυτή είναι δική μου. Αυτό είναι το έργο το δικό μου. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, και αυτός ο οποίος μένει στο λόγο του Θεού, ή αυτός ο οποίος οδηγείται πάλι από το. Δηλαδή, μένει κάποιος στο λόγο του Θεού, δεν μπορεί να μην δει ότι ο λόγος του Θεού έχει διάφορες σφραγίδες. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, ζητάει κάποιος την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να μην τον οδηγεί στο Πνεύμα του Άγιο στο λόγο. Έτσι. Δηλαδή αυτά τα δύο μοιραία πάνε μαζί. Δεν μπορούν να διαχωριστούν. Όποιος τα διαχωρίσει, αν μείνει μόνο στο λόγο, σημαίνει ότι δεν μένει στο λόγο. Έτσι. Εάν πάλι λέει ότι έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου και δεν πάει στο λόγο, δεν έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού με το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Είναι η σφραγίδα, είναι ο αραβόνας, είναι η υπόσχεση, είναι η δύναμη που οδηγεί όμως τον άνθρωπο στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στο Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο στο Λόγο του Θεού. Αμήν. Εάν δεν έχουμε τίποτα άλλο στο ΙΕ κεφάλαιο, ένα ωραίο χαρακτηριστικό υπάρχει στο ΙΣ ΤΑΦ κεφάλαιο, που είναι όταν ο Απόστολος Παύλος βγαίνει, θα λέγα, στο δεύτερο αποστολικό ταξίδι και αποφασίζει να πάει να κηρύξει στη Φρυγία και στη Γαλατεία. Αλλά λέει η γραφή στο ΙΣ ΤΑΦ και 6 εδάφιο, διελθώντας δε τη Φρυγία και την γη της Γαλατίας, επειδή εμποδίστησαν υπό του Πνεύματος του Αγίου να κηρύξωση των λόγων εν τη Ασία, ήλθον προς την Μυσίαν και εδοκίμασον να υπάγωση προς την Βυθινίαν. Πλην δεν αφήκεν αυτούς το Πνεύμα, περάσαντες δε τη Μυσίαν, κατέβησαν στη Στροάδα και όραμα στο 9 εδάφιο εφάνει διανυκτώσεις στον Παύλο, ανή τρεις Μακεδόν, ιστά το παρακαλών αυτών και λέγον διάβα εις Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Και ως είδε το όραμα ο Απόστολος Παύλος, ευθύς ζητήσαμε να υπάγομεν στην Μακεδονίαν, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Είναι δηλαδή η αρχή του δευτέρου αποστολικού ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αποφασίζει μόνος του, μαζί με τους αδερφούς, το εύλογον εις ημάς. Αλλά δεν ήταν εύλογον στο Πνεύμα το Άγιο. Αποφασίζουν να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Ασία, αλλά ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Και τα σχέδια του είναι ότι ο κατάλληλος χρόνος τώρα, ο κατάλληλος καιρός και τόπος τώρα, είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο από εσάς στην Ελλάδα. Και έτσι τους εμπόδισε, αλλά και τους οδήγησε, να, αφού τους έφτασε στο αδιέξοδο της Τροάδος, τους οδήγησε να μεταβούν πια στην Ελλάδα, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στην Ελλάδα, όπου ήταν έτοιμα τα πάντα, γιατί εκεί στην πρώτη πόλη στους Φιλίππους συνάντησαν τη Λυδία, από τη Λυδία δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Φιλίππων, μετά πήγαν Θεσσαλονίκη, δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, κατέβηκαν κάτω στην Αθήνα, δημιουργήθηκε η Εκκλησία στην Αθήνα, προχώρησαν μέχρι την Κόρινθο, δημιουργήθηκε και Εκκλησία στην Κόρινθο, δηλαδή ο Θεός είχε έτοιμα τα πράγματα, όχι στην Ασία όπως υπολόγιζαν ο Παύλος, οι άνθρωποι, ο Παύλος και οι αδελφοί του, αλλά είχε έτοιμα τα πράγματα προς την Ελλάδα, που πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο είχε ετοιμάσει τα πάντα.
Τα πάντα ήταν έτοιμα. Άρα λοιπόν πάντοτε χρειάζεται στις αποφάσεις μας όχι μόνο η γνώμη μας και μάλιστα με βάση και το Λόγο του Θεού, αλλά η σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό το οποίο είπανε στην πρώτη σύνοδο, εφάνει εύλογον εις ημάς και στο Πνεύμα το Άγιο να διακατέχει πάντοτε τη ζωή του χριστιανού. Να πούμε απλά ότι εδώ λέει μια λέξη που πρέπει να μας προβληματίσει, λέει εμποδίστησαν υπό του Αγίου Πνεύματος. Πώς εμπόδισε το Πνεύμα το Άγιο, είναι ένα ερώτημα. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο με κάποιον τρόπο εμποδίζει. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι του Θεού, σύν το χρόνο, αρχίζουν να το διακρίνουν γιατί αποκτούν εμπειρία. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μιλήσει καταρχάς με μία φωνή, να του πει όχι, μην πας. Πολλές φορές όμως το Πνεύμα το Άγιο εμποδίζει και μέσα από διάφορα γεγονότα. Παράδειγμα, μπορεί να σηκώσει κάποιο ανυπέρβλητο εμπόδιο από το οποίο ο άνθρωπος συμπεραίνει ότι ο Θεός κλείνει την πόρτα. Ή επίσης μπορεί να δώσει μια εσωτερική μαρτυρία, να υψώσει έναν εσωτερικό φραγμό που να βάλει στην καρδιά αυτή τη βεβαιότητα ότι εδώ δεν πρέπει να πάμε. Από εδώ και πέρα και είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Μετά λέει «εδοκίμαζον να υπάγωσιν προς την Βυθινία πλην δεν αφήκε αυτού το πνεύμα». Βλέπουμε ότι ο Θεός εδώ δέχεται την ανθρώπινη πρωτοβουλία όταν γίνεται με διάθεση να διερευνηθεί το θέλημα του Θεού. Δεν λέει στον άνθρωπο μην κάνεις τίποτα και εγώ θα σου πω. Δέχεται ο Θεός να μπει ο άνθρωπος σε μια διαδικασία ψηλάφισης, ψάχνοντας όμως το θέλημα του Θεού, όχι κάνοντας οδηγία τη δική του επιθυμία. Ακριβώς. Και εκεί πάλι δεν αφήκε να αυτού το πνεύμα. Και στη συνέχεια ο Θεός, βλέποντας την επιθυμία, τη γνήσια να οδηγηθούν από το Πνεύμα το Άγιο, δείχνει ένα όραμα στον Παύλο, δίνει τον Μακεδόνα με τη μακεδονίτικη φορεσιά και του λέει έλα να μας βοηθήσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως το μήνυμα, δεν του λέει, δεν είναι ένας άγγελος μου είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός να έρθεις να μας βοηθήσεις, αλλά εφάνει ένας Μακεδόνας και ζήτησε βοήθεια και εκεί λέει έβγαλαν συμπέρασμα. Επομένως οι Απόστολοι οδηγούνται δια Πνεύματος Αγίου συμπερασματικώς μεταξύ των άλλων. Όχι πάντα. Μεταξύ των άλλων. Μεταξύ γι' αυτό το τονίζω. Έτσι. Μεταξύ των άλλων και συμπερασματικός. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο Θεός φτιάχνει ανθρώπους νοήμονες, αλλά μέσα από την φώτιση του Πνεύματος του Αγίου. Όχι εγκεφαλικούς. Νοήμονες, αλλά με την νόηση που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο άλλος τρόπος πιστεύω ότι φανερώνεται μέσα από την τριβή που έχει ο Απόστολος Παύλος και η συνεργή του με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν παρησία στο έργο, στη διδασκαλία, στον Ευαγγελισμό, αλλά και τη βεβαιότητα ότι είναι οθούμενοι και οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή η πείρα, αυτή η τριβή, το ότι εμποδίστη, το ότι εφάνει όραμα, το ότι εδοκίμασαν, το ότι εσυμπέραναν, είναι μια συνεχής διαδικασία τριβής στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Εξήτησης, θα λέγαμε. Καλώς εννοούμενης τριβής, βεβαίως. Είναι εξήτησης που έτσι οδηγεί τον άνθρωπο σε μια στενότερη σχέση. Έτσι ο Παύλος, όταν πήγε στους Φιλίππους και συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, που αφού δάρθηκε, οδηγήθηκε στο δεσμοτήριο, το βράδυ προσευχόμενος υμνούσε τον Θεό και άκουαν, λέει, οι συνδέσμοι, οι συγκρατούμενοι αυτών και απορούσανε. Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος δαρμένος και φυλακισμένος έχει την παρησία να υμνεί το Θεό δια Πνεύματος Αγίου? Διότι έχει τη βεβαιότητα ότι αυτό που κάνει είναι παρά του Κυρίου και αυτό το επιτρέπει ο Θεός που συμβαίνει στη ζωή του. Το αποτέλεσμα ήταν μετά το σεισμό μια ολόκληρη οικογένεια να πιστέψει και όχι μόνο βεβαίως μια ολόκληρη οικογένεια, η οικογένεια του δεσμοφύλακα. Αυτή είναι η βεβαιότητα στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και στη στενή σχέση που αναπτύσσει σταδιακά ο άνθρωπος του Θεού με τον Κύριό του. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε, και αν θέλετε να το κοιτάξουμε μαζί, είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 18. Α Θεσσαλονικείς. Α Θεσσαλονικείς,
σελίδα 1046. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του στην προς Θεσσαλονική, στην οποία γράφει από την Κόρινθο: «Δια τούτο, ηθελήσαμε να έλθουμε προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, άπαξ δεκεδείς και υπόδησεν ημάς ο Σατανάς». Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα άλλο εμπόδιο που μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους του Θεού. Και το λέει πάρα πολύ καθαρά. Θελήσαμε. Ήθελα πάρα πολύ να έλθω σε εσάς, εγώ ο Παύλος, και μια φορά και δύο φορές, αλλά επειδή δεν ήταν με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ώστε να έχει και την ευθύνη ο Θεός να εμποδίζει το διάβολο σε κάθε εμπόδιο, να εμποδίζει και να διώγνει το διάβολο, ώστε να μην πειράζει και να μην εμποδίζει τους ανθρώπους του Θεού, βρήκε την ευκαιρία ο διάβολος και εμπόδισε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που ήθελαν. Άλλο λοιπόν να διοικούμεθα και να οδηγούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο και να όχι μόνο να ζούμε αλλά και να περπατάμε κατά το Πνεύμα το Άγιο, που την απόλυτη ευθύνη αυτής της πορείας την έχει ο Θεός στα χέρια και ο διάβολος είναι ασήμαντος, είναι μακριά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, και άλλο με τη δική μου θέληση να αποφασίζω, που εκεί δεν υπάρχει η απόλυτη προστασία του Θεού και βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος να εμποδίζει την πορεία των ανθρώπων. Ο Θεός λοιπόν αναλαμβάνει την απόλυτη προστασία όταν ο άνθρωπος διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Εάν προχωράει με τη δική του θέληση, δυστυχώς έχει τη δυνατότητα ο διάβολος να εμποδίζει τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διακρίνουμε το εμπόδιο που βάζει ο Σατανάς στη δική μας την απόφαση και το εμπόδιο που βάζει το Πνεύμα το Άγιο όταν θέλει να μας οδηγήσει και έχουμε την πρόθεση να διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Πριν προχωρήσουμε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο είναι εμβόλυμο, αλλά θέλω να με συγχωρέσετε. Στο κεφάλαιο που διαβάζουμε λοιπόν στο Ιώτα Σίγμα Ταφ, λέει στο 4 εδάφιο, στη σελίδα 978, «Ως δε διήρχοντο τας πόλης, παρέδιδον εις αυτούς διαταγάς να φυλάτωσι τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμ. Ημέν λοιπόν εκκλησίε εστερεούτο εις την πίστη και αυξάνετο των αριθμών, και αυξάνετο των αριθμών καθημέραν». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ήταν διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου και τόσο εκτεταμένα αναφερθήκαμε στον τρόπο που καθοδηγούνταν από τον Κύριο Διαπνεύματος Αγίου, διερχόμενοι της πόλης, σαν πρώτη μέρημνα που είχαν, ήταν να παραδίδουν διαταγάς, ώστε η πιστή να φυλάτωσει τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμ. Δηλαδή βλέπουμε, όπως είχαμε αναφερθεί πριν 2-3 εκπομπές, στα όρια του Φιλίππου στη Σαμάρια, που ενώ πίστεψε η Σαμάρια δια του Ευαγγελισμού του Φιλίππου, βλέποντάς τον να κάνει θαύματα και θεραπείες, ήρθε η στιγμή που προσκάλεσε όμως τον Πέτρο και τον Ιωάννη για να λάβουν Πνεύμα Άγιο οι Σαμαρίτες. Έτσι βλέπουμε και εδώ τους ανθρώπους του Θεού, τους Αποστόλους, οδηγούμενοι δια του Πνεύματος του Αγίου, παρέδιδαν διαταγές και εντάλματα και δόγματα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων των Ιερουσαλήμης. Το όριο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Εκκλησία του Χριστού, σαν διδασκαλία και σαν δόγμα. Να συνεχίσουμε. Συνεχίζοντας, πάμε στο τρίτο αποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, στο Ιώτα κεφάλαιο, όπου οδηγούμενος βεβαίως πλέον από το Πνεύμα το Άγιο, φτάνει στην Έφεσο. Ενώ δε ο Απολλός, λέει η γραφή στο Ιώτα Δήτα ένα κεφάλαιο, ή το εν Κορίνθο, ο Παύλος, αφού επέρασε τα νοτορικό μέρη, ήρθε εις Έφεσον. Να δούμε τώρα για τον Απολλό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στο 24 εδάφιο του προηγουμένου κεφαλαίου, «Ιδέως δε της ονόματι Απολλός Αλεξανδρεύς το γένος, ανήρ λόγιος κατήδησεν εις Έφεσον, ως της ήτο δυνατός εν τες γραφές. Ούτως ήτο κατηχημένος την οδόν του Κυρίου και ζέων κατά το Πνεύμα». Ζέων κατά το Πνεύμα, αλλά όχι βαφτισμένος εν Πνεύματι Αγίου και πυρή. Και ελάλη και εδίδασκεν ακριβώς τα περί του Κυρίου, γινώσκον όμως μόνον το βάφτισμα του Ιωάννου.
και ούτως ήρχης εν αλαλήμετα παρησίασεν τη συναγωγή, ακούσαντες δε αυτόν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, παρέλαβον αυτόν και εξέθεσαν σε αυτόν ακριβέστερα την οδόν του Θεού. Επειδή δε ήθελε να περάσει εις την Αχαΐαν, οι αδελφοί έγραψαν προς τους μαθητάς, προτρέποντες να δεχθούνε αυτόν, ως της ελθόν ωφέλησε πολύ τους πιστεύοντας δια της χάριτος. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, τώρα πια διοικούμενος δια του Πνεύματος του Αγίου και πάλι, πάει στην Ασία που το προηγούμενο αποστολικό του ταξίδι τον είχε εμποδίσει ο Θεός και τον οδήγησε στην Αθήνα, στην Ελλάδα εν γέννη, στη Μακεδονία και στην Ελλάδα. Τώρα όμως, οδηγούμενος από το Πνεύμα του Άγιου, φτάνει στην Ασία και μάλιστα στην Έφεσο. Γιατί ο Θεός τον εμπόδισε δια Πνεύματος Αγίου τότε? Γιατί τότε ο Θεός είχε ετοιμάσει τα πάντα στην Ελλάδα. Τώρα όμως έχει ετοιμάσει τα πάντα στην Ασία. Ποιος προετοίμασε την οδόν του Παύλου? Ο Απολλός που ήταν ζεών κατά το Πνεύμα. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα που εδίδαξαν σε αυτόν πιο σωστά την οδό του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν όταν έφτασε εκεί ο Απόστολος Παύλος, βρήκε κάποιους μαθητές του Απολλός. Βρήκε κάποιους μαθητές που γνώριζαν τον Χριστό, μαθητές του Κυρίου, που γνώριζαν τον Χριστό, στους οποίους είχε κηρύξει το Λόγο του Θεού και είχαν πιστέψει ο Απολλός. Και λέει η Γραφή, και είπε ο Παύλος προς αυτούς τους μαθητές, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Μια τρομακτική ερώτηση που έχει να μας φανερώσει πάρα πολλά πράγματα. Ότι δεν υπήρχε τότε χριστιανός μαθητής του Χριστού που είχε πιστέψει στον Χριστό και δεν είχε λάβει Πνεύμα Άγιο. Ότι ήταν απαραίτητο, αναγκαίο. Αυτό το οποίο σήμερα οι άνθρωποι δεν το θεωρούν και εμείς με την εκπομπή αυτή προσπαθούμε να συστήσουμε την αναγκαιότητα, όχι με τη δική μας γνώμη, από το Λόγο του Θεού, την αναγκαιότητα της Πεντηκοστής, της εμπειρίας της Πεντηκοστής και της ζωής της Πεντηκοστής στη ζωή του κάθε χριστιανού, ανεξαρτήτως δόγματος χριστιανικού, ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, λαού, φυλής, χρώματος, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε καταστάσεως. Το απαραίτητον, το αναγκαίον της πνευματικής ζωής που έχει και την ιδιαιτερότητα της χαρισματικής ζωής, δηλαδή της επίσκεψης και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου και των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου. Και με, θα τολμούσα να πω με έκπληξη, ο Απόστολος Παύλος ακούει την απάντηση των μαθητών οι οποίοι είπαν, αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν. Και είπε προς αυτούς, εις τι λοιπόν ευαυτίστητε? Δεν ευαυτίστητε κατά το βάφτισμα του Χριστού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς λέτε λοιπόν ότι αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο δεν ακούσαμε? Εις τι ευαυτίστητε? Μια σοβαρή ερώτηση που αποδεικνύει πάλι το απαραίτητον του αφού πιστεύσει κάποιος να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και οι μαθητές απάντησαν ότι αυτό που έχουμε μάθει από τον Απολλό είναι μόνο το βάφτισμα του Ιωάννου, το βάφτισμα της μετανοίας. Και είπε ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης μεν βάφτισε βάφτισμα μετανοίας λέγον προς το λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε οι μαθητές, ευαπτίστησαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού, δηλαδή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αφού ευαπτίστησαν, ο Απόστολος Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας και ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλλον γλώσσας και προεφύτευον, όπως και καταρχάς συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Άρα λοιπόν τώρα πια οι μαθητές είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με τον Απόστολο Παύλο, οι μαθητές του Απολλό, να συνεργαστούν με τον Απόστολο Παύλο, να συνεργαστούν με τον Χριστό, με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, στο έργο το οποίο ο Θεός είχε προετοιμάσει μέσα στην Έφεσο αλλά και σε όλη την Ασία και το οποίο από αυτή τη στιγμή και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνεται πάλι, όπως είπες Κώστα προηγούμενα, με απόδειξη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, καθώς ο Θεός έκαμε δια των χειρών του Παύλου, λέει στο 11 εδάφιο, θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς
εφέροντο από του σώματος του Παύλου μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένεια και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Ένα έργο θαυμαστό αλλά προγραμματισμένο χρονικά και τοπικά από τον ίδιον το Θεό, στο οποίο απεστάλλει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου το κατάλληλο χρόνο και στον κατάλληλο τόπο για να εργαστεί αυτά τα οποία είχε ετοιμάσει ο Θεός μέσα σε αυτή την περιοχή στην Ασία, ώστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου για περίπου 2 χρόνια έγινε γνωστό σε όλη την Ασία. Όλη η Ασία γνώρισε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και μάλιστα στην Ασία ξέρουμε ότι δημιουργήθηκαν πολλές εκκλησίες οι οποίες φαίνονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, οι λεγόμενες στις οποίες απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός, μέσα στις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης. Θα ήθελα να πω ότι εδώ προκύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον από το ερώτημα του Αποστόλου Παύλου. Ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε. Προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Από αυτό το ερώτημα προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Εάν η αναγέννηση συμπίπτει με τη βάφτιση με Πνεύμα Άγιο, καθώς διάφοροι κύκλοι αναγεννημένοι ισχυρίζονται, τότε τι νόημα έχει το ερώτημα που θέτει ο Απόστολος? Αν συνέπιπτε η αναγέννηση με τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, τι νόημα έχει το ερώτημα? Γιατί εδώ λέει ότι έχουν επιστέψει. Και είναι μαθητές. Ακριβώς. Έχουν επιστέψει. Και μαθητές είστε και πίστη έχετε. Πίστη χωρίς αναγέννηση, τι πίστη είναι? Δεν υπάρχει. Επομένως, το ερώτημα γιατί τίθεται. Τίθεται πολύ απλά, διότι άλλο πράγμα είναι η αναγέννηση και άλλο πράγμα είναι η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Επίσης, βλέπουμε ότι στο 5 εδάφιο οι μαθητές αυτοί στην Έφεσο συμμορφώνονται με αυτό που τους λέει ο Παύλος, το δέχονται και βαφτίζονται στο όνομα του Κυρίου. Δεν λαμβάνουν όμως Πνεύμα Άγιο με τη βαφτιστική πράξη. Πολύ σωστά. Αλλά λέει στο 6 εδάφιο, και αφού ο Παύλος επέθηκε από αυτόν τα χείρα, εδώ έχουμε μια άλλη πράξη. Έχουμε το βάφτισμα και αφού ο Παύλος, όχι όταν βαφτίστηκαν, αφού ο Παύλος επέθηκε. Αφού βαφτίστηκαν πρώτα. Βέβαια, μετά. Έχουν βαφτιστεί και αφού ο Παύλος. Δηλαδή το βάφτισμα στο νερό είναι κάτι τελείως διαφορετικό με τη βάφτιση με Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό λέει, αφού ο Παύλος επέθηκε από αυτόν τα σχήρας, ήλθε τότε το Πνεύμα το Άγιον από αυτούς και όταν ήλθε το Πνεύμα το Άγιον από αυτούς, ήρθε με συγκεκριμένα σημεία για ακόμη μια φορά. Λαλούσαν ξένες γλώσσες και προφητεύανε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, από το ερώτημα του Παύλου καταδεικνύεται ότι η αναγέννηση δεν έχει καμία σχέση με τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Προηγείται, αλλά δεν ταυτίζεται. Απεναντίας μπορούμε να πούμε με βάση το αποστολικό παράδειγμα, με βάση τις πράξεις των Αποστολών, ότι αν υπάρχει μια πιθανότητα να προηγηθεί κάτι, είναι το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίο του βαφτίσματος στο νερό. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει, ναι. Δεν είναι το συνήθες, ναι. Όχι μόνο το συνήθες, συγγνώμη Κώστα μου, σε διακόπτω. Η τάξη είναι αυτό που ο Απόστολος Πέτρος. Μετανοήσατε πρώτον, ακριβώς. Αναγεννηθείτε δηλαδή, βαφτιστείτε εν είδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος δεύτερον και τότε θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος που είναι υπόσχεση του Θεού προς εσάς και προς πάντα στους εις μακράν όσους θα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Ακριβώς. Είναι τρεις διαφορετικές λατρευτικές διαδικασίες μέσα στο έργο του Θεού. Ακριβώς. Επομένως, εδώ καταδεικνύεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει διαχωρισμός αναγέννησης και βαφτίσματος εν είδατι με την βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Όπως και διαχωρισμός βαφτίσματος εν είδατι από το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Τρεις τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Η διαφοροποίηση και ο διαχωρισμός πάνω στο ερώτημα του Αποστόλου Παύλου καταδεικνύεται νομίζω και από την απάντηση που δίνουν οι ίδιοι οι μαθητές. Ιδεΐπων προς αυτόν, αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο οικούσαμε. Ένα άγνωστο ζήτημα, μια άγνωστη ενέργεια του Θεού προς αυτούς, μέχρι εκείνη τη δεδομένη στιγμή, δεν τους εμπόδισε να πλησιάσουν το Θεό, να γίνουν δεκτικοί της διδασκαλίας του Κυρίου, έτοιμοι, πλην όμως, παρά το γεγονός ότι είχαν βαπτιστεί στο βάπτισμα του Ιωάννη, παρά το γεγονός ότι θέλαν να βαπτιστούν πειθαρχούντες στις προτροπές του Παύλου και στο όνομα του Ιησού Χριστού, πλην όμως
Το τι είναι το Πνεύμα το Άγιο, το ποια είναι η διδασκαλία, το ποια είναι τα ενεργήματα, δεν το γνώριζαν. Ακριβώς. Και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, και κάτι άλλο, ότι διαβάζουμε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων, τα οποία δείχνουν με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος κάνει το έργο του, με τους ανθρώπους και συνεργάζεται. Όπως έχουμε προσδιορίσει, αλλά θα ήθελα να το εντοπίσω χαρακτηριστικά αυτό, αυτό το έργο δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Το έργο του Θεού, παρά το γεγονός ότι είναι δια Πνεύματος Αγίου, παρά το γεγονός ότι γίνεται δια σημείων, θαυμάτων, τεραστίων και μεγαλείων, απαιτεί χρόνο, υπομονή και πολλές φορές κακοπάθεια και διωγμούς. Βλέπουμε εδώ στην Έφεσο, στο 10 εδάφιο που διαβάζουμε στο ίδιο κεφάλαιο, έγινε δε τούτο, μιλάει για τη διδασκαλία, μιλάει για το έργο του Θεού, για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Επί 2 έτη στην Κόρινθο έμεινε ικανό καιρό ο Παύλος και εν γέννη στην Αχαΐα, 2 φορές, μάλιστα τη μία, πάλι 2 χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρειάζεται επίπονες προσπάθειες, υπομονή. Τι να κάνει ο Θεός? Να ανοίξει τις καρδιές των ανθρώπων για να δεχτούν τη βασιλεία του, για να δεχτούν τη διδασκαλία του. Μπορεί να διαβάζουμε και να θαυμάζουμε τα ενεργήματα, όμως αυτοί οι άνθρωποι που τα έχουν ζήσει αυτά, γνώρισαν πάρα πολύ καλά, και μάλιστα ο Παύλος είπε κάποια δεδομένη στιγμή στην Έφεσο ότι απελπίστημεν και του ζήν, μέσα από πολλές δυσκολίες και κακουχίες, μέσα από κατηγορίες και αδικίες και διωγμούς, έγινε αυτό το έργο το θαυμάσιο, παρά το γεγονός ότι γινότανε δια σημείων και τεραστίων. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος της ζωής σας, να σας ευλογεί και να σας διοικεί ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο σε κάθε λεπτομέρεια της προσωπικής σας, της οικογενειακής σας και της εκκλησιαστικής σας ζωής. Ο Θεός μαζί σας.